Το ημερολόγιο της Άννα Φρανκ παρουσιάζει η πειραματική θεατρική σκηνή του καλλιτεχνικού σωματείου «Η Αθεράπευτη» στην δεύτερη καλλιτεχνική περίοδο. Στο θέατρο της Θεάς Ορφέα λοιπόν θα δοθούν 4 παραστάσεις το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Νοεμβρίου καθώς και 10 και 11 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ. Η πειραματική θεατρική σκηνή του καλλιτεχνικού σωματείου «Η Αθεράπευτη» παρουσιάζει για δεύτερη καλλιτεχνική περίοδο και για 4 ακόμη παραστάσεις το ημερολόγιο της Άννα Φρανκ, της μικρής Γερμανοεβραίας που κρυβόταν από τους Ναζί κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Το βιβλίο «Σταθμός» έχει μεταφραστεί σε 30 γλώσσες, έχει διαβαστεί από εκατομμύρια ανθρώπους και έχει βραβευτεί με το βραβείο Πούλιτζερ το 1955. Η προσαρμογή του κειμένου και η σκηνοθεσία είναι του Βαγγέλη Παπαγιαννάκη. Μαζί του τους ρόλους ερμηνεύουν η Ανδρονίκη Βούκια στο ρόλο της Άννα Φρανκ, η Κατερίνα Αρλέτου, ο Γιώργος Μπολονέζος, η Χριστίνα Βάρφη, η Δήμητρα Τσιγκέλη, ο Κυριάκος Μαντζιάρας, η Καλομήρα Τσιλαλή, ο Αστέριος του Βλατζής και ο Νικόλας Αναστασιάδης. Στο θέατρο του Ασορφέα, για 2 ακόμη Σαββατοκύριακο, το Σάββατο 3 Εντεκάτου και 10 Εντεκάτου στις 9 το βράδυ και την Κυριακή 4 Εντεκάτου και 11 Εντεκάτου στις 8 το βράδυ. Το εισιτήριο είναι 7 ευρώ ή 5 ευρώ για τα μέλη λέσχης φίλων. Επίσης, να υπενθυμίσουμε ότι παρατείνονται για 2 ακόμα Κυριακές, 4 Ενδεκάτου και 11 Ενδεκάτου στις 11.30 ώρα το πρωί, οι παραστάσεις της παιδικής θεατρικής σκηνής του σωματείου μας, του Παπουτσωμένου Γάτου και του Μάγου Τραμαδόρου.